Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων στην Καρδίτσα τονίζει ότι τα φαινόμενα υλιπών παραδόσεων καυσίμων είναι απόλυτα καταδικαστέα και όσοι συλλαμβάνονται θα πρέπει εκτός από τις όποιες άλλες κυρώσεις να τους αφαιρείται και οριστικά η άδεια του πρατηρίου. Οι ίδιοι πρατηριούχοι ανέδειξαν αυτό το πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε το κλέψιμο πλέον γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και είναι δύσκολη η ανέβριση αυτών των συστημάτων. Πρέπει το Υπουργείο δηλαδή να συνεχίσει με εξειδικευμένους τεχνίτες τους ελέγχους και όχι με τον παραδοσιακό τρόπο το λιτρόμετρο. Είμαστε υπέρ των ελέγχων και υπέρ της πάταξης αυτού του φαινομένου και είμαστε και υπέρ της οριστικής αφαίρεσης της άδειας του πρατηρίου. Σε τέτοιες δύσκολες εποχές το κλέψιμο στον καταναλωτή για μας ισούται με έγκλημα. Αν βγει τέτοιο κρούσμα, αυτό που είπαμε και άλλες φορές, θέλουμε να βγαίνει και το όνομα στον τοπικό τύπο, ούτως ώστε σε μια ελεύθερη αγορά όπως είμαστε εδώ στη χώρα μας, ο ίδιος ο καταναλωτής να καταδικάζει αυτόν τον πρατηριούχο και όχι μόνο ο νόμος. Βέβαια υπάρχει και ο νόμος των προσωπικών δεδομένων που το απαγορεύει αυτό. Εμείς κάνουμε πρόταση προς το Υπουργείο να γίνεται ανάρτηση και του ονόματος αυτών των πρατηριούχων. Φυσικά να πούμε ότι αν υπάρχει τέτοιο κρούσμα στην περιοχή μας, ο σύλλογός μας, εάν είναι μέλος, θα τον διαγράψει αμέσως. Δεν δεχόμαστε τέτοιους πρατηριούχους στο σύλλογό μας.